Γεια σας, είμαι ο Φίλιππος και σήμερα θα κάνουμε μαζί το Series Diary Tag. Είναι ένα tag το οποίο έχει να κάνει με σειρές. Ενώ στην αρχή σκεφτόμουν να κάνω δύο ξεχωριστά βίντεο, ένα για αγγλικές και ένα για ελληνικές σειρές, τελικά αποφάσισα να κάνω δύο σε ένα και να μιλήσουμε σε αυτό το tag και για αγγλικές και για ελληνικές σειρές. Τώρα βέβαια θα είναι επηρεασμένο λίγο πολύ από τις σειρές που παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό, οπότε δεν θα έχει μεγάλη ποικιλία, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η αγαπημένη σου σειρά? Από ελληνικές σειρές, η αγαπημένη μου σειρά είναι το Παραπέντε. Νομίζω ότι είναι μια κλασική σειρά, η οποία όσες φορές και να τη δεις δεν τη βαριέσαι ποτέ. Έχει τόσο ωραίες ατάκες που έχουν γίνει viral κατά καιρό. Φαγκρί. Τι ψάρι, φαγκρί. Α, φαγκρί. Πρώτη φορά τα ακούω. Δεν μου λες, βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Φαμπέζ, φαμόβ και τέτοια. Είναι από το δράμα μέσα σε εισαγωγικά, στο γέλιο, είχε περιπέτεια, δεν ξέρω, ήταν μια σειρά καινοτόμα, δεν έχει ξαναβγεί κάτι τέτοιο στην ελληνική τηλεόραση. Τώρα, όσο μιλάμε για ξένες σειρές, προφανώς η αγαπημένη μου σειρά είναι το Game of Thrones, πώς θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη σειρά. Τώρα μάλιστα τελείωσε και ο επόμενος κύκλος και εντάξει, δηλαδή, περιμένουμε τον επόμενο πώς και πώς. Δεύτερη ερώτηση. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου χαρακτήρας? Ο αγαπημένος μου χαρακτήρας είναι ο Littlefinger από το Game of Thrones. Μπορεί να είναι κακός χαρακτήρας ουσιαστικά, αλλά όμως νομίζω ότι είναι ο πιο έξυπνος χαρακτήρας στη σειρά και γενικά αν προσπαθούσα να σκεφτώ το Game of Thrones χωρίς κάποιον χαρακτήρα, αυτός ήταν ο Littlefinger. Οπότε ναι, ως αγαπημένο χαρακτήρα θα πάω. Τρίτη ερώτηση. Ποια σειρά έχεις παρακολουθήσει και ντρέπεσαι για αυτό? Νομίζω ότι δεν έχω παρακολουθήσει κάποια σειρά για την οποία να ντρέπομαι, γιατί γενικά είμαι ένα άτομο που βαριέται πολύ εύκολα και αν δει μια σειρά η οποία στο πρώτο δεύτερο επεισόδιο της δεν μου αρέσει, τότε σταματάω να τη βλέπω. Οπότε όσες σειρές έχω δει μου αρέσανε πάρα πολύ και δεν ντρέπομαι για αυτό. Τέταρτη ερώτηση. Ποια είναι η καλύτερη ατάκα από σειρά? Νομίζω ότι η καλύτερη ατάκα από σειρά που θα συζητιέται όσα χρόνια και αν περάσουν και όσοι κύκλοι και αν βγουν είναι από το Game of Thrones, η ατάκα που είχε πει η Ingrid στο Jon Snow και βέβαια είναι η κλασική viral. Know nothing, Jon Snow. Know nothing, Jon Snow. Know nothing, Jon Snow. Ποιο είναι το καλύτερο soundtrack από σειρά? Βασικά εντάξει, πολλές σειρές έχουν ωραία soundtrack, του Game of Thrones είναι πολύ ωραία επίσης, αλλά έτσι για αλλαγή είπα να πω το Carousel της Melanie Martinez, το οποίο είναι από το τελευταίο American Horror Story, από το Freak Show, και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο τραγούδι, θα το βάλω κιόλας να το ακούσουμε λίγο, αλλά ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου soundtrack από σειρά. Like a horse on a carousel, we go. Will I catch up to love? I can never tell. Έκτη ερώτηση. Ποια σειρά σε εκνευρίζει αλλά εξακολουθείς να τη βλέπεις ακόμα? Νομίζω ότι αυτές είναι δύο ελληνικές σειρές, το Καφέ της Χαράς και το Κωνσταντίνου και Ελένης, οι οποίες σειρές, όσες φορές και αν ανοίγω την τηλεόρασή μου και τις βλέπω, λέω πω πάλι αυτό, αλλά εξακολουθώ να τις βλέπω. Οπότε ναι, νομίζω ότι αυτές τις σειρές, ενώ με εκνευρίζουν που τις βλέπω συνέχεια στην τηλεόραση, είναι όμως οι σειρές που εξακολουθώ ακόμα να τις βλέπω. Μια ερώτηση, ποιες σειρές βλέπεις όταν βαριέσαι? Γενικά, εγώ βαριέμαι πολύ να διαβάζω υπότιτλους, οπότε ένα ακόμα παραπάνω είναι ότι όταν βαριέμαι και είμαι σε μια όλη φάση βαρεμάρας, δεν βλέπω ποτέ ξένες σειρές. Και οπότε συνήθως βλέπω ελληνικές σειρές. Τώρα δεν με πειράζει, ανοίγω το YouTube και ό,τι μου βγάζει στα προτεινόμενα το βλέπω. Η ερώτηση. Αν ήσουν κακός, ποιος θα επέλεγες να είσαι? Νομίζω ότι αυτή την ερώτηση την έχω απαντήσει ήδη και πιο πάνω. Θα ήθελα να ήμουν ο Littlefinger από το Game of Thrones, γιατί αν και κακός χαρακτήρας, εξακολουθεί να είναι πολύ έξυπνος και χωρίς αυτό νομίζω η σειρά δεν θα είχε κανένα νόημα. Ένατη ερώτηση. Ποιο χαρακτήρα μισείς? Νομίζω ότι είναι δύσκολο να μισήσεις κάποιον χαρακτήρα, γιατί όσο βλέπεις μια σειρά, βλέπεις και τα καλά ενός χαρακτήρα και τα κακά ενός χαρακτήρα, οπότε θα μιλήσω για έναν χαρακτήρα τον οποίο με έκανα να μισήσω, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Jon Snow, από το Game of Thrones, ο οποίος είναι τελείως άχρηστος χαρακτήρας στη σειρά, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που στο τελευταίο επεισόδιο του κύκλου των μαχαίρων. Τουλάχιστον μήπως τον αναστήσει Μελισάντρε ή μήπως γίνει White Walker και πάρει αυτός ο χαρακτήρας λίγο μεγαλύτερη αξία, γιατί πραγματικά είναι βαρετός χαρακτήρας και δεν μπορώ να καταλάβω
Για ποιο λόγο όλοι κάνουν τόσο δώρο για τον Jon Snow? Σιγά το χαρά. Δέκατη ερώτηση. Ποια είναι η αγαπημένη σου σκηνή ever? Νομίζω ότι κάθε τέλος σειράς είναι η αγαπημένη μου σκηνή. Δεν ξέρω, πάντα συγκινούμε όταν τελειώνει μια σειρά. Αλλά από τις πιο συγκινητικές στιγμές σε σειρά, νομίζω ότι ήταν το τέλος του παραπέντε, όταν πέθανε η γιαγιά του Σπύρου. Εντάξει, ήταν τελείως εξωπραγματική σκηνή, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα. Να σου πιάσει άλλο στο χέρι και να ξέρει ότι θα πεθάνει και να σου πει κάτι που σου είχε υποσχεθεί χρόνια πριν. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν πολύ συγκινητική σκηνή και ήταν από τις λίγες φορές που έχω κλάψει. Εντέκατη ερώτηση. Ποιο τέλος σειράς νομίζω ότι ήταν το πιο απογοητευτικό? Νομίζω ότι το πιο απογοητευτικό τέλος ήταν στο καφέ της Χαράς, γιατί δεν ξέρω, το τέλος ήταν πολύ κουλό. Δηλαδή εκείνη απλά έφυγε και εκείνος την παρακάλεγε στο δρόμο και έτσι τελειώνει μια σειρά που την παρακολουθούμε 2 χρόνια. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να κάνουν καινούργια επεισόδια. Βασικά ναι, να κάνουν καινούργια επεισόδια ή αλλιώς να φτιάξουν μια, ξέρω εγώ, ταινία για την τηλεόραση και να δώσουν ένα τέλος αυτή τη σειρά. Γιατί αυτό δεν είναι. Τελευταία ερώτηση είναι να σας προτείνω μια σειρά που παρακολουθώ εγώ τον τελευταίο καιρό. Μια σειρά λοιπόν που άρχισα εγώ πρόσφατα είναι το Orange is the New Black, το οποίο μιλάει για τη ζωή μιας bisexual γυναίκας, της Paper Chapman, η οποία ζει στη Νέα Υόρκη με τον αραβωνιαστικό της και ξαφνικά εμφανίζεται από το παρελθόν ένας πρώην γκομενός της, τέλος πάντων, ο οποίος ήταν έμπορος ναρκωτικών και αυτός την είχε μπλέξει σε μια υπόθεση και για αυτή την υπόθεση τώρα εκείνη πρέπει να δικαστεί. Και διαλέγει αντί να δικαστεί να πάει σε οικειοθελή φυλάκιση έτσι ώστε να μειωθεί η ποινή της. Και τέλος πάντων η σειρά γίνεται μέσα στις φυλακές και μας δείχνει διάφορες καταστάσεις μεταξύ των φυλακισμένων, πώς λειτουργεί η ζωή στη φυλακή στην Αμερική. Βέβαια η σειρά είναι κωμικοδραματική, οπότε έχει και αστεία στοιχεία, έχει και πιο δραματικά στοιχεία. Είναι πολύ ωραία σειρά και σας συζητήσω. Αυτό ήταν το tag για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε και αν θέλετε προτείνετε μου κάτω στα σχόλια και άλλα tag τα οποία θα σε αυτό το βίντεο. Κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας! Big enough, big enough. Quit my job.